Τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κύριος Αλέξανδρος Θάνος. Κύριε Θάνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι αρχίζει να κινείται σιγά σιγά η τουριστική περίοδος στην περιοχή και με την έγκριση του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε πως τα δεδομένα θα αλλάξουν προς το καλύτερο? Ναι, όσο μπαίνουμε στη σεζόν, σιγά σιγά βλέπουμε ότι βελτιώνεται και το κλίμα. Υπάρχει μια ισχυρή τάση για να έρθει κόσμος το καλοκαίρι στην περιοχή μας. Όσο προχωράνε οι εμβολιασμοί, τόσο θα μεγαλώνουν και οι κρατήσεις και φυσικά το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα βοηθήσει και στην ελεύθερη μετακίνηση, καθώς θα απεμπλέξει από την ταλαιπωρία του ταξιδιού τους δυνητικούς τουρίστες. Θα βελτιώσει τις διαδικασίες όσον αφορά το κομμάτι του ελέγχου, που είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και τον προορισμό. Δεν αρκεί να έρθουν δηλαδή ο κόσμος εδώ να μας επισκεφθεί, πρέπει να παραμείνει ασφαλής. Και νομίζω ότι από τις 15 Ιουνίου και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα νούμερα να αυξάνονται και των κρατήσεων και να μιλάμε μέσα στον Ιούλιο για μια σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή μας. Κύριε Θάνο, όσον αφορά τον εμβολιασμό, επειδή ως επιδοπλίστων οι τουρίστες που έρχονται στην περιοχή μας είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, μας ανησυχεί καθόλου το γεγονός ότι δεν είναι τόσο προχωρημένος αφενός ο εμβολιασμός στην περιοχή και αφετέρου, από ό,τι φαίνεται, δεν θα εντάσσονται στο ψηφιακό του εμβολιασμού, στο ψηφιακό πιστοποιητικό? Εμείς ως χώρα έχουμε κάποιες διακρατικές συμφωνίες με χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες έχουμε και εμβόλια βάλει μέσα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποδέχονται, όπως το Sputnik, το ρωσικό, το κινέζικο, είναι μέσα δηλαδή στα εμβόλια τα οποία θα μπορούμε και εμείς να τα αποδεχτούμε. Φυσικά δεν είναι στην πράσινη χάρτα αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά νομίζω ότι από το κομμάτι των ευζώνων που έχουμε κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια και το κομμάτι του προμαχώνα, θα μπορεί σιγά σιγά μέσα στη σεζόν να διαμορφώνεται το πλαίσιο που χρειάζεται από τους τουρίστες, των πιστοποιητικών που χρειάζεται να έχουν ώστε να είναι εμβολιασμένοι. Σίγουρα θα υπάρξει μια ταλαιπωρία για αυτούς σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Αλλά νομίζω ότι όσο προχωράει και ο εμβολιασμός μέσα στη χώρα, τόσο θα μπορέσουμε να είμαστε και πιο έτοιμοι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που θα χρειαστεί για να κάνουμε βατό το πεδίο όλων των τουριστών που θα θέλουν να προσέλθουν από όποια σύνορα είναι ελεύθερα, κυρίως για τα χερσαία σύνορα, μιλάμε, στην περιοχή μας. Νομίζω ότι τουλάχιστον πιλωτικά σε πρώτο στάδιο υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά λύνονται τα ζητήματα σιγά σιγά. Όπως σας είπα, μετά τις 15 Ιουνίου νομίζω ότι θα είναι πιο απρόσκοπτη η λειτουργία. Κύριε Θάνο, σχετικά με την καραντίνα, τι προβλέπετε για τους πολίτες είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και έξω από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εμείς δεν ζητάμε για κάποιους που θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό συγκεκριμένες χώρες καραντίνα. Τώρα αυτό έχει σχέση και με τις χώρες προέλευσης. Παραδείγματος χάρη, η Μεγάλη Βρετανία ακόμα δεν μας έχει πράσινους, που σημαίνει ότι στην επιστροφή τους έχουν μια εβδομάδα καραντίνα οι Βρετανοί. Γι' αυτό κιόλας δεν υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό προβλέπεται στο τέλος του μήνα να αρθεί. Οπότε βλέπουμε ότι σε σχέση με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας θα καθορίσει και την καραντίνα που θα χρειαστεί όταν επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης οι τουρίστες που μας επισκέπτονται, το οποίο είναι ένα βασικό κριτήριο για να ταξιδέψει κάποιος. Εμάς η νότα που είναι τώρα μπορούμε να ταξιδέψουμε χωρίς καραντίνα στις συγκεκριμένες χώρες εφόσον έχουμε τα απαραίτητα έγγραφα. Άρονται σιγά σιγά, αναλόγως βέβαια και με τα επιδημιολογικά κριτήρια κάποιας χώρας, άρονται αυτοί οι περιορισμοί. Μόλις μπούμε και εμείς για συγκεκριμένες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, για την Κεντρική Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, και για τη Βαλκανική αγορά, δεν έχουμε κανένα περιορισμό. Όποιος μας επισκέπτεται δεν χρειάζεται να μείνει σε καραντίνα όταν επιστρέψει στη χώρα προέλευσης. Συγκεκριμένες αγορές όμως όπως η Μεγάλη Βρετανία, ακόμη υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Νομίζω στο τέλος του μήνα θα έχει αρθεί. Ας το ελπίσουμε. Από όσο γνωρίζουμε, κύριε Θάνο, ο τουρισμός στην περιφέρειά μας βασίζεται κυρίως στον οδικό τουρισμό και στους πολίτες από τα Βαλκάνια.
Ανησυχεί λοιπόν ανθρώπους του τουρισμού το γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε να ανοίξει μόνο τα χερσαία σύνορα των Ευζώνων, δεδομένου και των αστοχιών που παρατηρήθηκαν πέρσι με τις πολύ μεγάλες ουρές και τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν οι άνθρωποι που επισκέπτονταν την χώρα μας. Τι προβλέπετε για φέτος? Είναι και η Εύζωνη και ο Προμαχώνας από εμάς εδώ. Ο Προμαχώνας μάλιστα σε όλο το 24ωρο. Απλά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες, δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού και γίνονται και κάποια rapid test, τα οποία από αυτά θα κρίνουμε, βλέπουμε και δηλαδή τα ποσοστά των ανθρώπων που έρχονται τουριστικά στην περιοχή μας, από ποιες χώρες προέρχονται και ποια ποσοστά θετικότητας βγαίνουν στα rapid test, για να κρίνουμε κιόλας και το ποσοστό της επιδημιολογικής ταυτότητας που έχει κάθε μια χώρα. Οπότε είναι πολύ κρίσιμο, όπως είπατε. Το 72% του τουρισμού το 19 ήρθε από τον οδικό άξονα. Το ΙΧ θα προκριθεί ως μέσο μετακίνησης των τουριστών τουλάχιστον στους πρώτους μήνες της μετα-COVID εποχής. Οπότε μας ενδιαφέρει γενικότερα το κομμάτι του οδικού τουρισμού, όχι μόνο τώρα, αλλά και αργότερα θα μας απασχολεί. Και θέλουμε να είναι όσο γίνεται η μετάβαση των τουριστών από τα χερσαία σύνορα με ασφαλή τρόπο όσον αφορά το κομμάτι του ελέγχου και χωρίς ταλαιπωρία. Καθώς η ταλαιπωρία διαμορφώθηκε μια κακή εμπειρία, η οποία δεν θέλουμε πουθενή να τη μεταφέρουμε μετά στις χώρες προέλευσης από όπου ήρθαν οι τουρίστες. Ακριβώς. Τώρα να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας. Γιατί θυμόμαστε όλοι το καταστροφικό μαύρο, όπως χαρακτηρίστηκε Νοέμβρη, που πέρασε η πόλη μας ειδικότερα, που αποδίδεται από αρκετούς στον τουρισμό. Θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού και τι θα αλλάξει φέτος το καλοκαίρι. Ναι, πέρσι το Νοέμβριο νομίζω ότι δεν φταίει ο τουρισμός, γιατί αλλιώς θα είχε γίνει αυτό πιο νωρίς. Η τουριστική, δηλαδή ουσιαστικά η επιδημιολογική εικόνα της χώρας, δεν νομίζω να μην ζημιώθηκε τόσο από τους ξένους τουρίστες. Κυρίως αυτό συνέβη η διασπορά στην κοινότητα μέσα από τους κανόνες της εστίασης, οι οποίες δεν λειτουργήσαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Στις τουριστικές υποδομές τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργήσαν, είχαμε καλά αποτελέσματα, δεν υπήρχε δηλαδή ιδιαίτερη διασπορά. Οι έλεγχοι στα σύνορα υπήρχαν, είτε ήταν με τις αεροπορικές συνδέσεις, είτε με τα χερσαία σύνορα. Νομίζω ότι εφόσον δεν υπάρξουν κάποιες μαζικές εκδηλώσεις που θα υπάρχει διασπορά από το κομμάτι της εστίασης και το κομμάτι της διασκέδασης, που εκεί το χάσαμε, πέρυσι ειδικά τον Αύγουστο, και υπήρχε ιδιαίτερο επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τον προορισμό μας ασφαλή. Χρειάζεται δηλαδή μια ιδιαίτερη προσοχή όχι τόσο στις τουριστικές υποδομές μέσα, αλλά τόσο στο κομμάτι της εστίασης και διασκέδασης, που εκεί πέρα μαζικότητα μπορεί να επιφέρει να κοκκινήσει κάποιες περιοχές, το οποίο δεν θέλουμε που δεν είναι να συμβεί μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν. Ναι, αλλά πέρα από το να έχουμε τα μέτρα και τα πρωτόκολλα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η κυβέρνηση, οπότε είναι ουσιαστικά και λίγο στη συνείδηση του καθενός αυτό το κομμάτι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή το health first, το σήμα που υπήρχε πέρσι και οι διαδικασίες των υγειονομικών πρωτοκόλων υπάρχουν και φέτος. Υπάρχει και η εμπειρία από την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχει μια στρατηγική ελέγχου άμεσου από τον ΕΟΔΗ, έτσι ώστε αν δούμε ότι υπάρχει κάποιο έντονο επιδημιολογικό φορτίο σε περιοχές έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος, να έρθουν μέτρα ad hoc. Αλλά όπως σας είπα, δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Είναι απευταίο σενάριο. Πρέπει να τηρήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να κάνουμε υπομονή, να εμβολιαστεί. Ο εμβολιασμός είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για την κοινότητα. Καθώς δεχόμαστε εμβολιασμένους, αλλά θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να έχουμε εμβολιαστεί. Οπότε νομίζω ότι αν προχωρήσει ο εμβολιασμός σε αυτό το επίπεδο που επιθυμούμε, από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα είναι και πιο εύκολη η διαχείριση της πανδημίας στη χώρα μας. Κύριε Θάνο, κλείνοντας, ήθελα να σας κάνω μια γενικότερη ερώτηση. Αν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάζει να δώσει κάποιο μη επιστρεπτέο κεφάλαιο στις επιχειρήσεις, όπως έκανε πριν από κάποιους μήνες? Ναι, ήδη τρέξαμε το πρόγραμμα της ρευστότητας μέσα στο 2021, το πρώτο εξάμηνο. Υπάρχουν αρκετοί δικαιούχοι. Περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε ο Περιφερειάρχης, όπως ο συζητικός σας, από ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια. Και γίνεται η ίδια η κουβέντα για να μπορέσουμε και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία να διευρυνθεί αυτό το πεδίο. Επειδή αλλάζει τώρα και η χρονιά που
δηλαδή μιλάμε πλέον για, άλλο καθεστώς αφού άνοιξε η αγορά. Θα πρέπει να δούμε μέσα από το Σεπτέμβριο και αργότερα πώς θα ενισχύσουμε ακριβώς ακόμα περισσότερο το κομμάτι της εστίασης και του τουρισμού σε επίπεδο ρευστότητας για να μπορέσουμε να κρατηθούν οι επιχειρήσεις ανοιχτές. Είμαστε σε αναζήτηση κονδυλίων. Είναι μεγάλες οι ανάγκες της αγοράς. Θα εξαρτηθεί και από την πορεία της οικονομίας μέσα στην τουριστική σεζόν, που ελπίζουμε να είναι καλή, να είναι καλύτερη από το 20, σίγουρα. Να δούμε πόσο καλή θα είναι και από αυτή την εικόνα θα εξαρτηθεί και η δυνατότητά μας ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το χαμένο κεφάλαιο από την αγορά. Κύριε Θάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις διευκρινήσεις σας αλλά και για την άμεση ανταπόκρισή σας. Καλή συνέχεια. Επίσης.